Για ποιο λόγο το Ελλαδικό κράτος δεν αναγνώρισε ποτέ ότι στην ουσία έγινε πόλεμος στο Κουβέιτ? Γιατί θα έπρεπε να αναγνώρισει τις ευθύνες του. Και του είπε ο Κλειρίδης, που δεν φαίνεται στις συνεντεύξεις του, απάντησε ο Κλειρίδης, γιατί το περάσατε κύριε Πρόεδρε την Κύπρο να με τα χωράφια του πατέρα σας στην πρώτη σερών. Αν σταματήσουν να μιλούν οι άνθρωποι που μπορούν να μιλούν και γνωρίζουν να μιλούν, τότε δεν προσφέρεται καμία καλή υπηρεσία σε εκείνους που θα θέλουν να μάθουν. Να ακούς να μιλούν για τον Ερντογάν και τις εξουσίες που έχει ο Τούρκος Πρόεδρος και να λένε ότι ο νεοθωμανός Σουλτάνος. Οι εξουσίες που έχει ο Κύπρος ο Πρόεδρος είναι περισσότερες από τον Ερντογάν. Αυτή η μπούρδα ότι η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συμπαρίσταται. Εγώ ήμουν από την αρχή εναντίον σε αυτό. Το θεωρώ μπούρδα. Και το βλέπουμε την Τουρκία τι γίνεται. Δηλαδή αποφασίζουν Τουρκοκύπριοι και συμπαρίστανται ο Ερντογάν. Γιατί δεν έγινε ο πόλεμος, όχι για να πουλήσουμε μαγιά στους Τούρκους, για να ξεπλύνουμε την ντροπή του 1974.